Πρώτη καλεσμένη μας για σήμερα στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ήδη η κυρία Αγγέλη, προϊσταμένη της εφορίας εδώ στην Πρέβεζα και έμπειρη αρχαιολόγος. Να την καλημερίσουμε και να την ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία της σήμερα στην εκπομπή. Καλημέρα κυρία Αγγέλη. Καλημέρα κύριε Τσούτση, σε εσάς και τους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή και έστω και τηλεφωνικά νομίζω ότι θα μας δοθεί δυνατότητα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση γύρω από κρίσιμα θέματα που αφορούν και την περιοχή, τις αρχαιότητες, κυρίως και την Νικόπολη που τόσο πολύ αγαπάμε. Θα χαρώ. Να ξεκινήσω όμως αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να μας μεταφέρετε την δική σας ματιά και μέσα από την τεχνοκρατική σας ματιά, θα έλεγα, σχετικά και με την συνάντηση που έλαβε χώρα στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Είχαμε την επίσκεψη της Υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, η οποία έχει και αυτή μια συσσωρευμένη εμπειρία, άλλωστε και στο παρελθόν είχε διατελέσει και Γενική Γραμματέας του Υπουργείου. Πείτε μας, τι συμπεράσματα υπάρχουν από αυτή την συνάντηση και πώς την είδατε εσείς? Όπως είπατε, η κυρία Μενδώνη έχει μακρόχρονη ιστορία στο Υπουργείο Πολιτισμού ως Γενική Γραμματέας τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, όπως ξέρετε, μετά τις εκλογές τοποθετήθηκε ως Υπουργός Πολιτισμού. Η επίσκεψή της στην Νικόπολη ήταν υπηρεσιακή. Γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχαν, γιατί πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν υπήρχαν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Ωστόσο, βέβαια, ούτως ή άλλως, ξέρετε ότι από το Γραφείο Υπουργού αποφασίζουν το ποιοι θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε σύσκεψη ή συνάντηση. Αλλά αυτή η συνάντηση ήταν καθαρά για να ενημερωθεί η κυρία Υπουργός για την πορεία των έργων που έχουμε ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε αυτό αποσκοπούσε λοιπόν. Και ουσιαστικά είδε την πορεία της ανάδειξης και αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου της Νικόπολης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Είναι ενταγμένο, όπως ξέρετε, ίσως στην πολιτιστική διαδρομή για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου. Ένα μεγάλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 από την περιφέρεια Ηπείρου και έχει έργα και στους 4 νομούς της Ηπείρου με τα αντίστοιχα θέατρα. Σε αυτό η εφορία της Πρέβεζας συμμετέχει με 2 μνημεία προς το παρόν, με το αρχαίο θέατρο της Κασόπης και το μεγάλο θέατρο της Νικόπολης. Μάλιστα. Από ό,τι συμπεραίνουμε ήταν μια συνάντηση πέρα από την υπηρεσιακή σκοπιά που την κατανοώ πλήρως σε θετικό κλίμα. Ναι, ήταν μια συνάντηση στην οποία η κυρία Υπουργός είδε πώς εξελίσσεται το έργο. Τώρα μην σας κουράζουμε λεπτομέρειες γραφειοκρατικές, αλλά το έργο αυτό έχει 4 υποέργα. Από τα οποία το ένα εκτελείται αυτή τη στιγμή από την εφορία μας και έχει ένα πολύ καλό ποσοστό απορρόφησης, πάνω από 72%. Έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εργασίες, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι ανασκαφοί, έχει αποκαλυφθεί το θέατρο πλήρως και η ορχήστρα του, έχουν γίνει μελέτες για αποκατάσταση του κύλου, είναι μια μελέτη η οποία τώρα περιμένουμε να περάσει ΚΑΣ στο αμέσως προσεχές διάστημα. Και συζητήσαμε λοιπόν με την κυρία Υπουργό αυτά τα θέματα, τα θέματα κάποιων άλλων μελετών οι οποίες ακόμη θα πρέπει να συμπληρωθούν και να περάσουν και αυτές από κάθε να εγκριθούν, ούτως ώστε να προχωρήσει το έργο πρόσκοπτα. Μάλιστα, σαφής. Η συνεργασία που ενδεχομένως έχετε και με τις άλλες, και με τις άλλες περιοχές της Ηπείρου, μας τονίσατε ότι σε αυτήν την διαδικασία με τα θέατρα και μπαίνουν και άλλες, και όμορφοι νομοί και άλλα μέρη της περιφέρειας Ηπείρου. Υπάρχει ένας συντονισμός, κύριε Αγγέλη? Η κάθε εφορία αρχαιοτήτων εκτελεί το δικό της έργο αυτόνομα. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία εμπλοκή εμείς στο πώς, για παράδειγμα, χειρίζεται η εφορία αρχαιοτήτων Ιωαννίνων το θέατρο της Δωδόνης. Η εφορία Θεσπρωτείας έχει το θέατρο των Γιτάνων, η εφορία της Άρτας έχει το μικρό θέατρο Αμβρακίας αντίστοιχα. Ο καθένας
κάνει από τη σκοπιά του αυτά που το αναλογούν. Αυτός που κεντρικά επιβλέπει όλο το πρόγραμμα είναι η διαχειριστική αρχή της περιφέρειας Ηπείρου. Αυτοί έχουν εικόνα για όλα τα έργα του, πώς προχωρούν ταυτόχρονα. Και βέβαια η πολιτιστική διαδρομή δεν έχει μόνο τις εργασίες που γίνονται στα μνημεία αυτά καθεαυτά, αλλά έχει και πολλά άλλα έργα ακόμη. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, που χρηματοδοτείται από το ίδιο πρόγραμμα, είναι η παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης, του να βγει η Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο εντάσσεται στην πολιτιστική διαδρομή για τα αρχαία θέατρα. Και άλλες δράσεις επίσης, οι οποίες δεν υλοποιούνται από τις εφορίες αρχαιοτήτων, αλλά από άλλους φορείς. Και είναι και ένα έργο, αν μου επιτρέπετε, κομβικό από την άποψη και αν το συνδυάσει κανείς, και στην προσπάθεια ώστε να αναδειχθεί και η Νικόπολη ως μνημείο πολιτιστικής αναφοράς και με την UNESCO. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να ενταχθεί ο αρχαιολογικός χώρος στο μνημείο της UNESCO εάν τον διασχίζει μια εθνική οδός. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει προχωρήσει καθόλου μέχρι τώρα. Η ενημέρωση που είχαμε στη σύσκεψη που έγινε στα Γιάννενα από τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, είναι ότι υπήρξε μια μικρή εμπλοκή με το θέμα του δρόμου με το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά τώρα αναμένουν να λυθεί, οπότε ο δρόμος άμεσα θα δημοπρατηθεί. Μάλιστα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει μετά και το θέμα της UNESCO. Ακριβώς. Θα μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα η σύνταξη του φακέλου. Σε σχέση με τις εργασίες και με τις εργασίες και της αναστήλωσης που μας τονίσατε πριν, αλλά και γενικότερα με τις εργασίες που γίνονται στον αρχαιολογικό χώρο, είστε ευχαριστημένοι από την πρόοδο αυτών των εργασιών, και θέλω να μας πείτε και δύο λόγια σε σχέση και με το εργατικό δυναμικό, αν δηλαδή καλύπτονται οι ανάγκες σε σχέση και με τα έργα τα οποία υλοποιούνται αυτό το διάστημα. Το έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή έχει να κάνει, αυτό το χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, έχει να κάνει μόνο με το θέατρο της Νικόπολης. Αυτό προχωράει με βάση ένα τεχνικό δελτίο το οποίο έχει συνταχθεί από την εφορία και με το οποίο είμαστε εντελώς μέσα στα χρονοδιαγράμματα και καλύπτουμε ακριβώς τις εργασίες που προβλέπεται να γίνουν. Και το προσωπικό που υπάρχει είναι αυτό που ακριβώς προβλέπεται από το τεχνικό δελτίο. Τώρα, αν εννοείται άλλου είδους εργασίες στην Νικόπολη, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμη. Ίσως να έχουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ίσως μπορέσουμε μέσα στο 2020, αναλόγως τι χρήματα θα μας διατεθούν, να προσλάβουμε και κάποιο εργατικό προσωπικό, το οποίο θα είναι κυρίως για καθαρισμούς και ευπρεπισμό του αρχαιολογικού χώρου, που είναι επισκέψιμο αυτή τη στιγμή από τους τουρίστες. Μάλιστα. Γιατί το θέατρο δεν είναι ακόμη επισκέψιμο, όπως καταλαβαίνετε. Θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και μετά να αποδοθεί στο κοινό. Το κομμάτι του χώρου το οποίο είναι επισκέψιμο και που προσπαθούμε κάθε φορά με δυσκολίες, ομολογώ, γιατί μέχρι πέρυσι υπήρχε και άλλο ένα θέμα για να μπορέσουμε να προσλάβουμε προσωπικό ακόμη και με χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, θα έπρεπε να υπάρχει έγκριση με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο πάντα το καθυστερούσε πολύ και μας δίνανε και πολύ λίγα άτομα, και αν μας δίνανε. Ευτυχώς καταργήθηκε αυτό, και εφόσον θα έχουμε χρήματα θα μπορούμε να προσλαμβάνουμε προσωπικό χωρίς να περιμένουμε να έχουμε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο για την πρόσληψή του. Αυτό μας λύνει τα χέρια για να μπορούμε να έχουμε προσωπικό που να διατηρεί τον χώρο του τουλάχιστον ευπρεπή, γιατί η βλάστηση είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την Νικόπολη και για τους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά ειδικά για την Νικόπολη που είναι τόσο εκτεταμένη. Το καλοκαίρι, με το που τελειώνουμε μία φάση καθαρισμού, θα πρέπει να ξαναρχίζουμε από την αρχή, γιατί ήδη προλαβαίνουμε και ξαναφυτρώνουμε. Μάλιστα. Επειδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ούτε φυτοφάρμακα ούτε χημικά για να το αντιμετωπίσουμε, γίνεται μόνο με εργατικά χέρια και εντάξει, είναι ένας φαύλος κύκλος στην ουσία. Κατανοείται πλήρως. Θετική πάντως είναι η εξέλιξη αυτή που μας λέτε, ότι πλέον, εφόσον υπάρχουν ήδη οι πόροι, εσείς προχωράτε αυτόνομα σε αυτόν τον σχεδιασμό. Να πάμε λίγο, πριν πάμε λίγο μάλλον και στα κάστρα της πόλης της Πρέβεζας, γιατί και εκεί θέλω να σας ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Εφόσον συμπεραίνουμε ότι η συζήτηση, και όπως είπαμε πριν, έγινε και σε πολύ θετικό κλίμα, η κυρία Υπουργός σας τόνισε ή έδωσε μια υπόσχεση, να το πω έτσι, ότι θα ξαναβρεθεί στον χώρο της αρχαίας Νικόπολης.
Αυτή τη στιγμή δεν υπόθηκε κάτι τέτοιο, mm-hmm. αλλά είναι πολύ πιθανό, γνωρίζοντας πόσο δραστήρια είναι η κυρία Υπουργός και πόσο παρακολουθεί στενά η ίδια τα πράγματα, πιθανό να ξαναβρεθεί κάποια στιγμή στην Ήπειρο. Μάλιστα. Δεν μας έχει πει κάτι τέτοιο όμως, όχι. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Ωραία. Να πάμε λίγο τώρα στα κάστρα της πόλης της Πρέβεζας που έχουν μια ιδιαίτερη πολιτισμική αναφορά και θέλω να σας ρωτήσω ένα αρχικό έτσι γενικό ερώτημα σε σχέση με την σημερινή τους εικόνα, αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός και να μας μεταφέρετε έτσι την άποψή σας. Για το κάστρο του Αγίου Ανδρέα υπάρχει, όπως ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα του Δήμου το οποίο έχει ενταχθεί στο ΑΕΣΠΑ και αναπλάσει όλη την παρατάφρια περιοχή, ας πούμε, του κάστρου. Μέσα σε αυτό το έργο του Δήμου έχουμε και εμείς ένα υποέργο της τάξης των 100.000 ευρώ, με το οποίο από τη μία θα παρακολουθούμε βέβαια όλες τις εξκαφικές εργασίες σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες κατά τις εργασίες του Δήμου να κάνουμε ένα σκαφί. Αλλά έχουμε και κάποια χρήματα για να κάνουμε τις απαραίτητες στερεώσεις στα τείχη του κάστρου, ούτως ώστε να μην, τα κομμάτια που, τουλάχιστον που είναι τα πιο επικίνδυνα τώρα, να τα πιάσουμε και να μην έχουν πρόβλημα στατικότητας. Παράλληλα, όπως θα ξέρετε, υπάρχει το εσωτερικό του κάστρου, τα κτίρια που υπάρχουν, έχουν παραχωρηθεί στην περιφέρεια της, στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας, η οποία έχει υποβάλει μια μελέτη για τα κτίρια αυτά, πέρασε χθες από το ΚΑΣ, εγκρίθηκε με κάποιες παρατηρήσεις, οπότε ταυτόχρονα φαντάζομαι μετά από αυτό θα μπορέσει και η περιφέρεια να προχωρήσει στην ανακοίνωση αυτών των κτίριων και στο σχεδιασμό, ώστε να στεγαστούν από ό,τι γνωρίζουμε υπηρεσίες της περιφέρειας εκεί. Οπότε θα πάρει κάπως και μια ζωή, ας πούμε, θα καθαρίσει φαντάζομαι και εσωτερικά το κάστρο, γιατί στην αρμοδιότητά μας ανήκουν τα τείχη του κάστρου ως μνημείο. Το εσωτερικό του κάστρου, όπως σας λέω, έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια, ναι. που θα είναι η αρμόδια για τον ευπρεπισμό του. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι για να ολοκληρωθεί συνολικά το εν λόγω έργο, χρειάζεται και μια συνέργεια με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Σαφώς, βέβαια. Είμαστε σε επαφή ούτως ή άλλως. Και πιστεύω ότι μετά από την έγκριση των μελετών που έχουν αποσταλεί από το ΚΑΣ θα προχωρήσει πιο εντατικά το έργο αυτό. Μάλιστα, σαφής. Εμάς μας είχε δοθεί δυνατότητα να επικοινωνήσουμε το προηγούμενο διάστημα και με τον κύριο Ιωάννη, ο οποίος μας μετέφερε μια παρόμοια εικόνα. Θα είμαστε εδώ, νομίζω ότι και το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, αλλά θα συμφωνήσουμε και τα υπόλοιπα κάστρα έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα και για τον ντόπιο πληθυσμό από την άποψη ότι ερχόμαστε σε επαφή σε καθημερινή βάση. Και σίγουρα. Και είναι σημαντικά μνημεία και είναι μέσα στον ιστό της πόλης. Δηλαδή, ακριβώς. Ειδικά το κάστρο του Αγίου Ανδρέα είναι στο κέντρο της πόλης. Κάθε μέρα οι Πρεβεζιάνοι το βλέπουν. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν τώρα στο εσωτερικό του κάστρου για βόλτα, ας πούμε. Αλλά θα μπορούσε όταν πλέον στεγαστούν και οι υπηρεσίες της περιφέρειας εκεί και έχει αναμορφωθεί όλο το εσωτερικό του κάστρου, θα είναι σε άμεση επαφή κάθε μέρα οι Πρεβεζιάνοι με το ίδιο το μνημείο. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας ευχαριστήσω θερμά και σας αποδεσμεύσω, κύριε Αγγέλη, σε σχέση και με πολύ έτσι ωραία δημιουργικά προγράμματα, θα το πω, δραστηριότητες, θα το πω, που αναλαμβάνετε και κατά τους θερινούς μήνες. Πέρσι είχα ως πολίτης πρωτίστως και δευτερευόντως και ως δημοσιογράφος τη δυνατότητα να επισκεφτώ και το αρχείο 2 της Νικόπολης σε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση που είχατε μια συνεργασία και με το θεατρικό εργαστήρι της Πρέβεζας. Σκέφτεστε τέτοιες δραστηριότητες, τέτοιες δράσεις να τις υλοποιείτε σε πιο μόνιμο βαθμό και πόσο δύσκολο είναι κιόλας? Σίγουρα θα προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε τουλάχιστον κάποιες εκδηλώσεις στο Δίο που λέτε, το οποίο θεωρώ ότι είναι βηματικό έτσι για την πόλη της Πρέβεζας. Νομίζω ότι και οι ίδιοι Πρεβεζιάνοι το αγαπούν πολύ και είναι και ένας χώρος που από τη φύση του είναι σχεδιασμένος ακριβώς για παραστάσεις είτε μουσικές είτε θεατρικές. Πέρυσι οι εκδηλώσεις που γίνανε από την εφορία με χρήματα δικά μας, δηλαδή του Υπουργείου Πολιτισμού, ήταν αυτές που αναφέρεται στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έγινε και μια άλλη συναυλία με
συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πρέβεζας, όπως θα θυμόσαστε, ήταν η συναυλία με το Άξιον Εστί του Θεοδωράκη. Ναι, ακριβώς. Και για του χρόνου προσπαθούμε επίσης, ελπίζω ότι θα το καταφέρουμε πάλι σε συνεργασία με τον Δήμο, να αναλάβουμε από κοινού τα έξοδα, να φέρουμε μια θεατρική παράσταση με τον ματωμένο γάμο του Λόρκα, η οποία είχε παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία πέρυσι στη Λευκάδα. Και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το έχουμε φέτος. Το προγραμματίζουμε για την Πανσέληνα του Αυγούστου, που ξέρετε ότι πάντα το γιορτάζεται έτσι από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Και ταυτόχρονα άλλες μία-δύο τουλάχιστον μουσικές παραστάσεις στο Οδείο. Ελπίζω ότι θα έχουμε την αντίστοιχη χρηματοδότηση από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και θα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτά τα 2-3 προγραμματίζουμε σίγουρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σας το εύχομαι από καρδιάς, διότι χρειάζονται τέτοιες ενέργειες και νομίζω ότι και η στήριξη του κόσμου πρέπει να είναι η ανάλογη των πολιτών και της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, ούτως ή άλλως για τον κόσμο γίνεται αυτό. Ακριβώς. Για να έρθει σε επαφή με τα μνημεία και να χαρεί εκδηλώσεις που έχουν μια ποιότητα. Κυρία Αγγέλη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία και εύχομαι εδώ να μας ξαναδοθεί η δυνατότητα στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας.